Σας έχω λάχανα και χάχανα, όπως επίσης και αρκά. Γιατί, δύο παραστάσεις φωτιά. Καλημερίζω τον κύριο Χρήστο Τρυπόδη. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, τι κάνετε, είστε καλά? Καλά είμαστε. Τι να κάνουμε, προσπαθούμε να είμαστε καλά. Έχουμε άλλη επιλογή? Όπως όλοι μας. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, οπότε πρέπει να... Εσείς είστε τυχεροί γιατί είστε σε ένα πανέμορφο νησί. Και εσείς είσαστε τυχερός που έχετε δυνατότητα να επισκέφτεστε αυτό το νησί. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τις πολλές ιδιότητες σας σήμερα, γιατί έχετε και την παιδική σκηνή, κύριε Τρυπόδη. Γιατί πάτε με αυτό το musical σε ό,τι έχει να κάνει με τα λάχανα και τα χάχανα. Αλλά από την άλλη είσαστε και βοηθός σκηνοθέτης. Και από την άλλη είσαστε και ηθοποιός. Και πάτε και με τον Αρκά. Να ξεκινήσουμε λίγο με την παιδική σκηνή και για να πούμε στον κόσμο τι κάνετε εδώ τώρα στην Κρήτη. Και το κυριότερο και τα δύο είναι παραγωγές εταιρείας μου. Και τα δύο έργα είναι δικές μου παραγωγές. Για πείτε μου. Λάχανα και χάχανα. Παιδική σκηνή. Ενδιαφέρει πολύ τους μικρούς. Ναι. Ερχόμαστε την ερχόμενη εβδομάδα, 9 και 10 Αυγούστου, στο Κυπωθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Είναι το γνωστό musical του Τάσου Ιωαννίδη. Με τα βιβλία μελοποιημένα όλα της πρώτης δημοτικού, τον Αχινό, το Παπίδι, την Νέα την Κότα, καθώς και καινούργια ανέκδοτα τραγούδια του κύριου Ιωαννίδη, τα οποία τραγουδούνται ζωντανά επί σκηνής, με τη συνοδεία πιάνου, σαξόφωνο, φλάουτο και κιθάρα. Μαζί με χορευτές, με ηθοποιούς, με την Ειρήνη Ψυχάμη. Είναι μια εξαιρετική δουλειά, η οποία νομίζω είναι και η επιτυχία του καλοκαιριού, όπου και να πάμε γεμίζουμε από κόσμο. Άρα μιλάτε για μια θεατρική εμπειρία για γονείς και για παιδιά, έτσι? Βεβαίως, ναι, πάντα έτσι, στους ρυθμούς από λάχανα και χάχανα. Ακριβώς. Λοιπόν, για δώστε μας τώρα και εκείνα τα στοιχεία, ενδεχόμενα λίγα λόγια για το έργο που θα ήθελα να ξέρουν οι γονείς και τα παιδιά. Κοιτάξτε, είναι ένα έργο διαδραστικό, πραγματεύεται έννοιες όπως η αγάπη, ο σεβασμός, είναι η ιστορία τριών παιδιών, τριών καρτούν στην ουσία, τα οποία γίνεται ένα μαγικό, γίνονται κανονικοί άνθρωποι, έρχονται στον κόσμο, τον δικό μας, αποφασίζουν να φτιάξουν ένα συγκρότημα, βρίσκουν μουσικούς, τραγουδάνε τραγούδια και στο τέλος όταν ξαναγίνονται καρτούν, είναι ότι όλο αυτό ήταν ένα όνειρο, ότι ήταν άνθρωποι, ότι ήταν κανονικά παιδιά, ότι μιλάγανε καλά με τον κόσμο και ότι ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένα. Μέσα σε όλα αυτά είναι και κάποιες τεχνικές και ψυχολογίας του κυρίου Τάσου Ιωαννίδη, τα μαγικά κουμπάκια, το πώς ένα παιδί θα πρέπει να διαχειρίζεται το θυμό του, πώς θα πρέπει να διαχειρίζεται τις σκέψεις του. Είναι ένα έργο που είναι και διασκεδαστικό, έχει και πάρα πολλά μηνύματα, έχει πανέμορφα τραγούδια, έχει πανέμορφες ηχογραφίες. Νομίζω είναι κάτι που αξίζει να το δει κάποιος. Κύριε Τρυπόδη, πόσο εύκολο είναι να περάσεις στις μέρες μας μήνυμα και σε γονιό και σε παιδί? Κοιτάξτε να σας πω τώρα, το κοινό πια τα παιδιά είναι πάρα πολύ απαιτητικά, γιατί όλα τα παιδιά είναι κολλημένα σε μια οθόνη, σε ένα τάμπλετ, σε ένα κινητό, σε μια τηλεόραση. Από τη μία είναι ένα εκπαιδευμένο μάτι το παιδικό το μάτι, γιατί όλα αυτά που βλέπει στο σινεμά, στο YouTube, στο οπουδήποτε, είναι άλλων προγραφών. Οπότε εσύ αυτό που θα πρέπει να το παρουσιάσεις, θα πρέπει να το κινήσεις στο ενδιαφέρον. Οπότε πρέπει να έχει αλήθεια, πρέπει να έχει ζωντάνια. Δεν μπορεί να κοροϊδέψει ένα παιδί εύκολα τη σημερινή εποχή. Αλλά και το κυριότερο όμως που οφείλουμε να κάνουμε και η δυσκολία που έχετε το παιδικό και η ευθύνη των γονιών είναι να ξεχωρίζει, γιατί το λέω και εγώ σαν πατέρα, γιατί έχω δύο ανήλικα παιδιά, το ένα είναι 8 και το άλλο είναι 12, είναι να καταφέρει να ξεκολλήσει τα παιδιά από όλη αυτή την οθόνη, από αυτό το ψεύτικο, του τάμπλετ, του κινητού, της τηλεόρασης. Δηλαδή, βλέπεις όλα τα παιδιά πάνε να παίξουν σε ένα πάρκο και είναι με το κινητό στο χέρι. Και το έργο και αυτό πραγματεύεται και αυτό το πράγμα. Σωστά το λέτε. Πάνε να παίξουν στο πάρκο, τα βάζεις μέσα στο αμάξι να πάτε μια βόλτα όλοι μαζί σαν οικογένεια. Αλλά εκεί χωρίζεστε γιατί έχουν μπροστά τους την οθόνη, ναι. Θέμε λίγο και εγώ, γιατί ξέρεις πολλές φορές το παιδικό, το κινητό είναι ένα
ένα έμεσο baby sitting. Πώς να πω τώρα, πάρε τώρα αυτό. Τι να πείτε, από εκείνο που λέγαμε ότι η τεχνολογία πρέπει να μας υπηρετεί, φτάσαμε στο να υπηρετούμε εμείς την τεχνολογία. Ναι, και είναι, ξέρετε, ένας κόσμος λίγο, ειδικά όταν είσαι και απέναντι σε αυτό, αρκετά επικίνδυνος. Άρα, ξέρετε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, από τη στιγμή που έχετε δύο ανήλικα παιδιά, όπως λέτε, σαν γονιός, πώς να περάσετε εκείνα τα μηνύματα στα παιδιά σας και σε όλα τα παιδιά κατ' επέκταση, για το να ξεκολλήσουν από τέτοιου είδους συνήθειες και να ασχοληθούν με την πραγματική τη ζωή, ε? Ναι, όλα φέρνουν στη ζωή ένα μέτρο. Και γι' αυτό. Δηλαδή, καλώς είναι αυτή η τεχνολογία στη ζωή μας, καλώς είναι ότι συμβαίνει, αλλά πάντα σε ένα μέτρο. Δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε. Ναι, εκεί το χάσαμε. Και βοήθησε και η ίδια η πολιτεία να το χάσουμε μέσα στην πανδημία και όλα τα υπόλοιπα. Και εκεί που λέγαμε όλοι μας ότι πρέπει τα παιδιά μας να τα βοηθήσουμε έτσι ώστε να είναι μακριά από την. Πώς να το πω, από αυτή τη χρήση της τεχνολογίας, ξαφνικά βρεθήκαμε να τα προωθούμε και να τα παρκάρουμε εκεί. Όλο αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει παιδεία πάνω σε αυτό το πράγμα, στη τεχνολογία. Δηλαδή, αν υπήρχε μια παιδεία, μια σωστή χρήση, το οποίο είναι και πολιτικό, είναι και κοινωνικό, ξεκινάει και μέσα από τα ίδια μας τα σπίτια. Χρειάζεται μια παιδεία για να μπορείς να το διαχειριστείς όλο αυτό. Αλλιώς δεν διαχειρίζεται εύκολα, ούτε από μεγάλους. Οπότε πόσο μάλλον από ανήλικα παιδιά. Μωρέ, βρήκαμε τον τρόπο, τα παρκάραμε μια χαρά, κύριε Τρυπόδη. Και ανοίξαμε μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί είσαστε γονιός, νομίζω. Και ειδικά μέσα σε αυτά τα χρόνια και με τις ευλογίες, τα τελευταία 2,5-3 χρόνια και με τις ευλογίες της πολιτείας. Λοιπόν, αν τα λάχανα και τα χάχανα είναι 9 και 10 Αυγούστου και από θέατρο Χατζηδάκης με την παιδική σκηνή, για έλατε να με πάτε λίγο και να μου δώσετε και εκεί λίγο τα φώτα σας με τον Αρκά εκτός ελέγχου, γιατί αυτό τον έχουμε πιο μπροστά στον Νίκο Καζαντζάκης. Τώρα, στις 3 του μήνα μεθαύριο, την επόμενη την ερχόμενη Τετάρτη, είναι ένα έργο βασισμένο πάνω σε κείμενα του Αρκά, μια καινούρια διασκευή, είναι μια παράσταση η οποία έχουμε πάρει 5 ιστορίες του Αρκά, τη ζωή μετά, το Γκαστράτο, το Μαλί με Μαλί, τις Χαμηλές Πτήσεις και τον Ισοβίτη, γνωστές ιστορίες του Αρκά, εναλλασσόμενα, σμοδηλωτό έργο, είναι κάτι σαν μοντέρνη επιθεώρηση, με ανθρώπους ηθοποιούς μέσα από το χώρο της κωμωδίας, όπως είναι ο Σωτήρης ο Καλυπάτσης, ο Παντελής ο Καναράκης, ο Σωτήρης Χρυσοφορίδου, ο Γιώργος ο Γαλίτης. Και έχουμε και δύο παιδιά, έτσι, ρόλο έκπληξη, ας το πούμε. Είναι ο μικρός ο Μανώλης ο Κίνης από τα καλύτερα μας χρόνια, το οποίο το παιδάκι για μένα παιδί θαύμα. Και σε μικρό ρόλο παίζει και η κόρη μου, έτσι, για να πούμε, που είναι και αυτή 11 χρόνια. Άρα μιλάμε για παραστάσεις που και κλαις και γελάς, έτσι. Κοιτάξτε τώρα, ο Αρκάς είναι κατά με ο μεγαλύτερος, όχι απαραίτητα σκηνογράφος. Δεν ξέρω τι χάνεται, αλλά πάει και έρχεται η φωνή σας, μετακινήστε. Ναι, λέω θέλω να πω ότι ο Αρκάς, δεν ξέρω τώρα να ακούτε. Ναι. Ο Αρκάς, εκτός από σκηνογράφος, δεν είναι σκηνογράφος μόνο. Ο Αρκάς είναι κειμενογράφος. Είναι ίσως ο μεγαλύτερος κειμενογράφος που έχουμε. Είναι ένα μεγάλο μυαλό που μπορεί να σου πάρει το τίποτα και σε τρία καρέ να σου κάνει σημαντικό, να γελάσεις. Είναι ψυχαγωγία. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανος που έχω να διαχειριστώ αυτά τα κείμενα αυτού του ανθρώπου. Το ζητούμενο είναι, από ό,τι λέτε και από ό,τι καταλαβαίνω μάλλον, κύριε Τρυπόδη, ότι περνάτε καλά εσείς οι ίδιοι ανεβάζοντας αυτή την παράσταση, οπότε γιατί δεν περάσουμε καλά και οι υπόλοιποι, έτσι. Όχι μόνο αυτό. Κοιτάξτε, όταν όλα αυτά τα κόμικ, όταν αυτή η καυστική πένα έρχεται και γίνεται θέατρο, νομίζω κάθε ηθοποιός θα ήθελε να το υπηρετήσει αυτό το κείμενο. Λοιπόν, Αρκάς εκτός ελέγχου 3 Αυγούστου, Νίκος Καζαντζάκης. Λάχανα χάχανα με την παιδική σκηνή σας, 9 και 10 Αυγούστου στο Κηποθέατρο Χατζηδάκης, ναι. Ωραία. Αυτά. Για να ξέρει και ο κόσμος που σας ακούει και εντάξει σε πιο χαλαρούς ρυθμούς θα είναι τώρα και με άδειες κλπ. Και με λίγο πιο καλοκαιρινά θα είναι τα πράγματα. Σας περιμένω και σε μικρούς και σε μεγάλους. Έτσι. Καλά να είστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε. Γεια σας. Γεια σας. Και εγώ.